Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Οι πιο θυμωμένοι και οι περισσότερο σκεπτόμενοι και αναλύοντας όλα αυτά όσα έχουν προηγηθεί, ασφαλώς θα νιώθουν μια τεράστια ανακούφιση, δεν θα πω ευχαρίστηση, ανακούφιση, ίσως και νίκη των πεποιθήσεων και των προσπαθειών τους, με την αίσθηση ότι πλέον έπεσε ένας τύραννος. Ένας άθλιος παραμερίστηκε από το φρόνημα του λαού και του αγώνα και της αντίστασης που έκανε και ενός κομματιού της διανόησής του εδώ και 3-4 χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος, για τον οποίο δεν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ, δεν του αξίζει ίσως, αν έχουμε, όπως ξαναείπαμε, σαν τίτλο που χρησιμοποιείται πολλές φορές στην ηγεσία, μακαριότατος, μεγαλειότατος, υψηλότατος, αυτός ο άνθρωπος από την ιστορία θα ονομαστεί, θα έχει δύο επίθετα, ο ηλικιότατος και ο αθλιότατος, διότι ήταν και τα δύο. Και τώρα δεν μπορεί να αναλύσουμε πέρα γιατί είναι ηλίθιος ο άνθρωπος, γιατί έκανε αυτό που έκανε, γιατί δεν έβλεπε αυτά που έπρεπε να δει, γιατί δεν συμπορεύστηκε με αυτά που έπρεπε να συμπορευτεί και γιατί δεν παρήγαγε, προσέξτε το, αυτό είναι ιδιαίτερο, γιατί δεν παρήγαγε αυτά τα οποία έπρεπε να παραχθούν από έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι προκαθήμενος, προβαλλόμενος, είχε δύναμη σχεδόν δικτάτορα, κατά 95% είχε ιδιότητες και άσκησε εξουσία δικτάτορα, αλλά την άσκησε όχι επαγαθό ενός λαού και εν τέλει όχι και επαγαθό του ιδίου του εαυτού του, διότι τελικά 100 φορές το είπαμε ότι όλα αυτά θα στραφούν κάποτε εναντίον του. Και το τώρα και το αύριο και το μεθαύριο της ιστορίας θα γράφουν τα όσα για έναν ηλίθιο. Η μόνη του άμυνα, η μόνη του δικαιολογία είναι να πει αύριο ότι ήταν ηλίθιος. Εάν το υπογράψει αυτό, θα απαλλαχθεί από το 50% των όσων τον βαρύνουν, αγαπητοί φίλοι. Διότι πραγματικά πρόκειται περί ενός ηλίθιου. Εγώ δεν θα πω ενός φαύλου, που μπορεί να ήταν και φαύλος, δεν θα πω ενός εγκληματία, που μπορεί να ήταν και εγκληματίας, και δεν θα πω ενός συνωμότη ή προδότη, που μπορεί να ήταν και συνωμότης και προδότης. Αλλά πέρα από όλα αυτά ήταν ηλίθιος. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει ηθική και γνωρίζει ιστορία, δεν πέφτει στα ίδια λάθη αυτά που θα το μουτζώνουν αύριο. Λίγου καιρού, δεν είναι, νομίζω ότι έχουν περάσει πάνω από 15-20 μέρες, είχαμε ανεβάσει μια εκπομπή με το αντίο που του λέγαμε, έχοντας προβλέψει πριν από 15-20 μέρες ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο, θα πέσει. Έστω και αν απεγνωσμένα προσπαθεί να κρατηθεί, να συγκρατήσει, να δικαιολογηθεί, να δικαιολογήσει και ό,τι άλλο θέλει να κάνει, θα πέσει. Και δικαιώθηκε για άλλη μια φορά η εκπομπή αυτή, ο άνθρωπος έπεσε. Έκανε πάρα πολλά, δεν κάνει να το ονοματίσουμε τώρα, τι υπογείως και κάτω το τραπέζι παίχτηκε. Βλέπε ιστορία χαϊκάλι για να καταλάβετε αυτά που θα βγάλει αύριο, θα βγουν αύριο αυτά, μην νομίζω ότι θα κρυφτούν αυτά, δεν κρύβονται. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τα έκανε όλα αυτά, συνέπρατε σε όλα αυτά, εμπνεόταν όλα αυτά ή πάντως τα εγνώριζε και τα δεχόταν όλα αυτά με ένα τίμημα, μάλλον με δύο τιμήματα. Το ένα να προδώσει την πατρίδα του και το λαό να βασανίσει και το άλλο να κάτσει στην καρέκλα. Αυτή την αρρωστημένη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας, αυτή η τρέλα που τους πιάνει, η ψυχοπαθολογία της καρέκλας. Αυτό τον έφαγε μαζί με όλα τα άλλα και σήμερα είναι πια και θα είναι κατάπτυστος στην ιστορία, αγαπητοί φίλοι. Τα λέω όλα αυτά για να κλείσω το θέμα ως προς τον κύριο, όπου έχουν τελειώσει τα ψωμιά του, όπου είχε προβλέψει η εκπομπή το ικτρό τέλος του, το οποίο είναι πλέον ενώπιόν σας, και βέβαια οι ιστορικοί και οι πολιτικοί συγγραφείς έχουν αρπάξει τις πένες και έχουν αρχίσει και γράφουν. Σχετικό είναι και το δικό μου βιβλίο, δεν κάνω διαφήμιση, δεν κυκλοφόρησε ακόμη για να πω ότι κάνω διαφήμιση, Ελλάδα 2014, επιστροφή στο Μεσαίωνα. Αυτό θα μείνει γι' αυτό, γιατί δεν άκουσε τους έχοντες περισσότερο μυαλό και φρόνηση από αυτόν, τις συμβουλές που του δώσαμε, τις προτάσεις, τις επαφές, τα μηνύματα που στείλαμε, τα οποία όλα μείναν
αναπάντητα και στο αχρησιμοποίητο, χρησιμοποιούσε άλλο εκλεκτότερο υλικό αυτός, και θα δείτε πώς καταλήγουν και πού καταλήγουν οι αλαζόνες, αγαπητοί μου φίλοι. Τώρα, για να έρθουμε στο παρόν, θα πούμε ότι η εκπομπή αυτή, η οποία βγαίνει δύο φορές την εβδομάδα στον αέρα, μέσα στη φιλόξενη, στο φιλόξενο ίντερνετ, βγαίνει κάθε Τετάρτη και κάθε Σάββατο, δύο φορές την εβδομάδα, και θα συνεχίσει να βγαίνει αγωνιστικά, προσπαθώντας να έχει αντικειμενικές θέσεις, ίσες αποστάσεις προς όλους, κριτικές διαθέσεις και αντιλήψεις και όχι λιβανιστήρια όπως κάνουν άλλοι, και που μπαίνει στον αγώνα αυτό, το οποίο ξεκινάει τώρα για άλλο δεν ξέρω πόσο διάστημα, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, λιγότερο του μηνός, για την κατάκτηση εκ νέου δια της ψηφοφορίας και δια των εκλογών της εξουσίας, και πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να μελετήσει πάρα πολύ ο ελληνικός λαός τι θα ψηφίσει, τι θα ακούσει, τι θα αποδεχτεί από αυτά που θα ακούσει, τι θα φιλτράρει από αυτά που θα ακούσει και πού θα καταλήξει εν τέλει, διότι το αρρωστημένο πνεύμα χτυπήθηκε, έπεσε από τα άλογο κάτω, είναι ένα πτώμα που μυρίζει αλλά δεν έχει εξαφανιστεί ακόμα, και θα κάνει τα πάντα. Και το έχουμε προβλέψει και αυτό σαν εκπομπή, έχουμε πει σε παλιότερη ακόμα εκπομπή, ότι δεν φαντάζεστε τι θα γίνει μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Και πραγματικά τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο αυτή, όπου θα αρχίσει ένας μανιασμένος αγώνας, πληρωνόμενοι αφιδώς μισθοφόροι δημοσιογράφοι και πολλοί άλλοι, να κάνουν τα πάντα σε κανάλια ιδιωτικά, σε κανάλια κρατικά, σε συζητήσεις και παράθυρα, σε επιλογή ανθρώπων που θα μιλάνε κατά τα 7 δέκατα υπέρ αυτού και κατά τα 3 δέκατα θα είναι οι άλλοι που θα έχουν αντίλογο, ώστε να μπορέσει, μήπως μπορέσει να ξανακαβαλήσει πάλι το άλογο. Και αν ξανακαβαλήσει πάλι το άλογο της εξουσίας, θα καβαλήσει και εμάς τον ελληνικό λαό, τη χώρα αυτή που δεν του φταίει τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το μήνα αυτόν που ξεκινάει τώρα, το διάστημα αυτό μέχρι τις κάλπες, πώς θα σκεφτούμε, τι θα φιλτράρουμε, τι θα ακούσουμε και τι θα αποφασίσουμε, διότι για άλλη μια φορά το δικό μας χρήμα που μας το παίρνει σε μορφή αίματος, αιμορραγούμε πλέον για να το χρησιμοποιήσει για τους μισθοφόρους του και για τους αυτούς τους εκεί κρατούντες όλοι αυτοί, να κάνουν το γνωστό του σπορ της πλήσεως εγκεφάλου δια των ΜΜΕ που κατέχουν, ώστε να επιτύχουν, μην τυχόν και επιτύχουν, κάτι ευνοϊκό για αυτούς στις εκλογές. Θα κάνουν τα πάντα. Θα επιστατεύσουν τους πάντες, θα πληρώσουν τα όσα και θα παίξουν το παιχνίδι τους, θα στήσουν το θέατρό τους, μπας και σωθούν την τελευταία στιγμή. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε. Η αντίσταση συνεχίζεται. Η αντίσταση συνεχίζεται. Και πρέπει ούτε να φανατιστούμε προς μικρά κόμματα που είναι τα ωραιότερα. Δεν έχω κανένα παράπονο, κανένα λόγο να πω κάτι εναντίον του Καμένου, πλην το ότι είναι καραμαλικός, τον έκαψε και τον έθαψε. Δεν έχω να πω τίποτα εναντίον του Κουβέλη, ο οποίος είναι και φίλος και ο οποίος είναι πραγματικά ιδεαλιστής και ιδεολόγος καθαρός. Αλλά ως μικρό κόμμα πρέπει να συνθέσει και όχι να διαιρέσει, και πρέπει να το προσέξει αυτό ο Κουβέλης. Δεν έχω να πω τίποτα αντίον της Χρυσής Αυγής, που καλός ή κακός είναι ένα κόμμα νομιμότατο στη Βουλή, εκπροσωπεί ένα κομμάτι λαού, καλού ή κακού κομματιού, είναι κομμάτι του ελληνικού λαού, άρα είναι σεβαστό ό,τι και αν λένε, σεβαστή η θέση τους, και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τους κατηγορήσει και να τους φυλακίζει, διότι όταν τους εγκρίνει το 5 ή το 10% του ελληνικού λαού, καλός ή κακός είναι καλή. Καλός ή κακός είναι καλή. Πρέπει λοιπόν όμως να προσέξουμε, να υποστηριχτούν τα κόμματα αυτά, τα οποία θα παίξουν κάποιο ρόλο αντιστασιακό, κάποιο ρόλο επανόρθωσης, επαναφοράς της Ελλάδας και του τόπου μας και του λαού μας στο σωστό δρόμο. Όμως πρώτα απ' όλα, εγώ προτείνω το φανατισμό ή αν θέλεις την κομματική υποστήριξη, την υποστήριξη των μικρών κομμάτων, όμως πρώτα απ' όλα είναι
μη ξανάρθει ο άθλιος στην εξουσία. Εκεί νερώνουμε ίσως μερικοί το κρασί μας και λέμε θα ψηφίσω εκεί που νομίζω ότι θα διατηρήσει τον κατατομπασμένο το πτώμα, θα το διατηρήσει πτώμα. Γιατί αν αυτός παραμείνει πτώμα, ο ελληνικός λαός θα παραμείνει όρθιος. Εάν αυτός ξαναέρθει, έχουμε τελειώσει σαν λαός, σαν ιστορία, σαν πολιτική, σαν χώρα, τουλάχιστον στην τρέχουσα, στην ενεστώσα περίοδο. Δεν ξέρω παραπέρα. Όμως πάντα, όπως ξέρετε, το σημαντικότερο, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι το τώρα. Και αυτό το τώρα, το σήμερα και το αύριο, όχι το μεθαύριο, το σήμερα και το αύριο πρέπει να το προβλέψουμε και να το προστατέψουμε και να το προσέξουμε για να μην έχουμε πάλι ένα μακάβριο μεθαύριο. Θα τα ξαναπούμε αγαπητοί φίλοι, οι κομπές αυτές είναι πάντα κοντά σας, πάντα με το σωστό, με τη σωστή απόσταση προς όλους και πάντα εναντίον όλων των πονηρών, των κακών, των σκοτεινών και των δόλιων, από τους οποίους πρέπει επιτέλους κάποτε με τη δική σας επιλογή να απομακρυνθούμε από αυτούς, να τους εξαφανίσουμε όσο δυνατόν πριν μας εξαφανίσουν. Γεια σας.